Εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση Τα 7 θαύματα του κόσμου Ο Κολοσσός της Ρόδου Στα 305 π.Χ. μπροστά στο ελληνικό νησί της Ρόδου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα εμφανιστεί ένας από τους πιο δυνατούς πολεμικούς τόλους της εποχής. Είναι ο στόλο του Δημητρίου του Πολιορχητή που, σταλμένο από τον πατέρα του Αντίγωνο, βασιλιά τη Μακεδονία, έχει φτάσει εκεί για να καταλάβει το νησί. Είναι εποχή ταραγμένη για τον ελληνικό κόσμο. Λίγα χρόνια πιο πριν, ο μεγάλο Μακεδόνα βασιλιά Αλέξανδρο, στα 333 π.Χ., αφού ενώσει όλου του Έλληνε, εκστρατεύει ανατολικά και μέσα σε λίγα χρόνια θα καταλύσει τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία του γνωστού τότε κόσμου, την Περσική στα 323 π.Χ. Μόλις 33 ετών, ο Αλέξανδρος πεθαίνει στη Βαβυλώνα, χωρίς να αφήσει διάδοχο. Ξαφνικά, το πελώριο κράτος που ξεκινά από την Ελλάδα και την Αίγυπτο και φτάνει μέχρι την Ινδία, μένει χωρίς αρχηγό και ένα σκληρός αγώνας διαδοχής αρχίζει για την εξουσία μεταξύ των επικρατέστερων Μακεδόνων στρατηγών που θα μείνουν στην ιστορία ως διάδοχοι. Τελικά, τρει από αυτού, μετά από διαδοχικέ αναμετρήσει, δημιουργούν τα δικά του βασίλεια, συνεχίζοντα να ανταγωνίζονται μεταξύ του. Ο Σέλευκο θα δημιουργήσει το βασίλειο τη Συρία. Ο Πτολεμαίος θα θεωρήσει τον εαυτό του διάδοχο των Φαραώ τη Αιγύπτου. Ενώ τέλο, ο Ανδίγονος θα κρατήσει το βασίλειο τη Μακεδονία, κυρίαρχο όλη τη Ελλάδα. Στα 307 π.Χ. ο Αντίγονος, βασιλιάς της Μακεδονίας, ζητά τη βοήθεια των Ροδίων κατά του αντιπάλου του Πτολεμαίου της Αιγύπτου. Το νησί της Ρόδου είναι στρατηγικά τοποθετημένο στο θαλάσσιο δρόμο από την Ελλάδα προς την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη και ο Αντίγονος χρειάζεται σίγουρα το νησί. Οι Ρόδοι όμως βρίσκονται με το μέρος του Πτολεμαίου και έτσι στα 305 π.Χ. ο πανίσχυρος τόλος του Αντίγονου θα βρεθεί στα Ροδίτικα νερά. Επικεφαλής του ο ίδιος ο γιος του Αντίγονου, ο Δημήτριος, ικανό στρατιωτικός που έχει μαζί του 200 πολεμικά πλοία, 170 μεταγωγικά και 40.000 στρατό. Η μεγάλη του όμως δύναμη είναι οι τέλειες πολιορκητικές μηχανές που έχει και ανάμεσά τους ένα από τα πιο σύγχρονα όπλα της εποχής, η Ελαιόπολης, πορθητής πόλεων, ένας πανύψιλος θωρακισμένος πύργος γεμάτος τοξότες και καταπέλτες. Οι ρόδοι με ηρωισμό θα αποκρούσουν την πολιορκία αυτή και επί ένα σχεδόν χρόνο οι επιθέσει του Δημήτριου μένουν χωρί αποτέλεσμα. Στο τέλο, μια έντιμη συνθήκη θα υπογραφεί μεταξύ των δύο στρατών. Η Ρόδος θα είναι σύμμαχο και υποστηρικτή του Αντίγονου σε κάθε μελλοντική του εκστρατεία, εκτό όμω τη Αιγύπτου του Πτολεμαίου. Η πόλη τη Ρόδου, μετά την εξέλιξη αυτή, με ικανοποίηση θα θελήσει να τιμήσει του θεού τη για τη λήξη τη δοκιμασία αυτή. Και έχοντα λάθηρα τι σύγχρονε πολιορκητικέ μηχανέ που ο Δημήτριο άφησε πίσω του, τι πουλά. Και με τα χρήματα αυτά αναθέτει στον γλύπτη Χάρη, μαθητή του Λύσιπου, την κατασκευή του χάλκινου αγάλματος του πολιούχου Θεού της πόλη, του Θεού Ηλίου. Μεταξύ του 294 και του 282 π.Χ. Ο Χάρης και οι βοηθοί του θα κατασκευάσουν ένα πελώριο χάλκινο άγαλμα που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο άγαλμα της εποχής του. Ο Θεός Ήλιος λατρευόταν ιδιαίτερα στη Ρόδο. Γι' αυτό και το άγαλμά του κατασκευάστηκε μεγαλοπρεπέστατο. Ήταν όμως ιδιαίτερα άτυχο αφού έμεινε στη θέση που τοποθετήθηκε μόνον 56 χρόνια, επιβιώνοντας λιγότερο από κάθε άλλο από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Η μικρή αυτή διάρκεια ζωής του είναι άλλωστε η αιτία για τα ελάχιστα στοιχεία που σήμερα διαθέτουμε για τη μορφή του αγάλματος αυτού. Οι νεότερες αναπαραστάσεις του 16ου και 17ου αιώνα μετά Χριστόν αυθαίρετα παρουσιάζουν το άγαλμα του Θεού Ήλιου με τα πόδια ανοιχτά να γεφυρώνει την είσοδο του λιμανιού του νησιού. Μια τέτοια παραδοχή είναι σίγουρα λανθασμένη και βασίζεται στην αυθαίρετη άποψη του Ιταλού προσκυνητή Δε που βρέθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα μετά Χριστόν στη Ρόδο, 15 σχεδόν αιώνε μετά την καταστροφή του Κολοσσού. Η είσοδο και έξοδο των πλοίων τη εποχή μέσα από τα πόδια του Χάλκινου Θεού προϋποθέτει διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από το πραγματικό μέγεθος του αγάλματος για το οποίο οι αρχαίες πηγές συμφωνούν ότι ήταν περίπου 30 μέτρα. Η αναπαράσταση αυτή προκάλεσε παράλληλα σύγχυση αναφορικά με την τοποθεσία στην οποία είχε τοποθετηθεί το άγαλμα. Αρχικά και σύμφωνα με την αυθαίρετη άποψη του Ντεμαρτώνη, το άγαλμα του Θεού βρισκόταν στη σημερινή θέση Μανδράκη, στο φρούριο του Αγίου Νικολάου. Σίγουρα η άποψη αυτή είναι λανθασμένη και πιθανότερο θεωρείται σήμερα ότι το άγαλμα βρισκόταν στη περιοχή που βρίσκεται η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Εκεί, στην κορυφή της οδού των υποτών, βρέθηκαν ενδείξεις ότι κάτω από ένα παλιό τουρκικό σχολείο πρέπει να βρίσκονται τα ερήπια του αρχαίου ναού του ήλιου. Και ίσως εκεί οι Ρώδιοι να τοποθέτησαν το κολοσιαίο άγαλμα του Θεού τους. Αν η μορφή και το μέρος που βρίσκονταν το άγαλμα δεν είναι εξακριβωμένα, ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάστηκε είναι πλήρως καταγεγραμμένος από αρχαίες πηγές. Το χάλκινο άγαλμα χύθηκε επί τόπου στο το μέρος που στήθηκε, κατά τμήματα, από τα πόδια προς το κεφάλι. Οι τεχνίτες, σύμφωνα με το σχέδιο του Χάρη, αφού κατασκεύαζαν τα καλούπια ενός μικρού τμήματος, έχιναν μέσα το ρευστό μέταλλο και κατόπιν, αφού αυτό στερεοποιόταν, προχωρούσαν πιο πάνω για την κατασκευή του επόμενου μέρους. Για να διευκολυνθούν στο έργο τους αυτό, δημιουργούσαν γύρω από την κατασκευή χωμάτινα και κλειμένα αναχώματα που σταδιακά προχωρούσαν και αυτά προς τα πάνω με την πρόοδο των εργασιών. Η κοπιαστική αυτή εργασία συμπληρωνόταν με την προστίκη βάρους μέσα στο κούφιο άγαλμα. Μεγάλοι πέτρινοι ογκόληθοι γέμιζαν το εσωτερικό του αγάλματος, δίδοντάς του το απαραίτητο βάρος για την ισορροπία του λόγω του μεγάλου του ύψους. Ο τρόπος αυτός κατασκευής ίσως μας δίνει σοβαρές ενδείξεις και για τη μορφή που το άγαλμα είχε. Το έργο, προχωρώντας κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω, θα είχε σοβαρότατα προβλήματα κατασκευής για να μπορέσει να στηρίξει μέλη του Θεού, χέρια ή και πόδια που βρίσκονταν μακριά από τη γραμμή της κατακόρυφου. Έτσι, πολύ πιθανόν είναι το άγαλμα, σε αντίθεση με τις παλαιότερες καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις, να είχε τα πόδια ενωμένα και το χέρι με τον αναμένο πυρσό σε όρθια και όχι σε πλάγια θέση. Η θέση αυτή άλλωστε είναι ίδια με αυτή που ο σύγχρονος καλλιτέχνης επέλεξε για το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη που έχει σαν πρότυπο τον αρχαίο κολοσσό ο πελώριος αυτός χάλκινος θεός ήλιος, που κόστισε στους ροδίτες σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές 500 τάλαντα χαλκού και 300 σιδήρου, υπήρξε ιδιαίτερα άτυχος. Στα 225 π.Χ. ένας φοβερός σεισμός κατέστρεψε μεγάλο τμήμα της πόλης της Ρόδου και σόριασε στο έδαφος τον Χάλκινο Κολοσσό. Ο Θεός Ήλιος έμεινε για αιώνες εκεί πεσμένος, κομμένος από τα γόνατα και οι Ροδίτες φοβούμενοι κάποιον παλαιό χρησμό που απαγόρευε την εκ νέου ανεγερσή του δεν τόλμησαν να τον ξαναστήσουν όρθιο. Έτσι απέρριψαν την πολύ ευνοϊκή πρόταση του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου του Τρίτου που ήταν διατεθειμένος να προσφέρει όλο το κόστος της επισκευής και αναστήλωσης. Έτσι πεσμένος κάτω ο κολοσσός μένει στη Ρόδο μέχρι το 654 μετά Χριστόν. Τότε το νησί, επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, θα καταληφθεί από τους Άραβες και θα λαιλατηθεί. Σύμφωνα με την παράδοση, την περίοδο αυτή, τα κομμάτια του αγάλματος πουλήθηκαν σε έναν Εβραίο έμπορο που τα μετέφερε στη Συρία με ένα ατέλειωτο καραβάνι 900 καμιλών. Ο κολοσσός της Ρόδου είναι το έργο από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου με την πιο σύντομη ζωή. Έμεινε όρθιο στη θέση του σχεδόν μόνον 60 χρόνια, και σοριασμένο εννέα σχεδόν αιώνε μέχρι να λιωθεί πάλι σε μέταλλο. Η ιδέα του πελώριου αυτού αγάλματος έμεινε όμως ζωντανή στη μνήμη των καλλιτεχνών. Η λέξη «κολοσσός» σημαίνει σήμερα κάτι το μεγάλο, το πελώριο, αλλά και η μορφή του μέσα στους αιώνε συνεχίζει να εμπνέει τους καλλιτέχνες και να αποτυπώνεται στα σύγχρονα έργα τους. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τα επτά θαύματα του κόσμου.